Στη λύση της επαναγοράς ομολόγων, με την οποία η Ελλάδα θα μπορούσε να μειώσει το χρέος της κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ, φαίνεται ότι καταλήγουν οι Ευρωπαίοι σύμφωνα με το Spiegel. Όπως αναφέρει το γερμανικό περιοδικό, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα δώσει στην Ελλάδα χρήματα για να επαναγοράσει από τους ιδιώτες πιστωτές τα ομόλογά της στις τρέχουσες τιμές αγοράς που διαπραγματεύονται στο ίμιση της ονομαστικής τους αξίας. Παράλληλα, αναφέρει το Spiegel ότι εξετάζονται και άλλες προτάσεις, όπως ένα κούρεμα που θα συνδυάζεται με ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων με νέα μεγαλύτερης διάρκειας, διασφαλισμένα με εγγυήσεις, ενώ στο τραπέζι παραμένει και η ήπια αναδιάρθρωση που προβλέπει επιμήκυνση της ορίμανσης όλων των ελληνικών ομολόγων κατά 7 χρόνια. Ο πρόεδρος του προσωρινού μηχανισμού στήριξης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο EFSF να αγοράζει στο μέλλον ομόλογα κρατών της Ευρωζώνης στη δευτερογενή αγορά. Μελλοντικά θα μπορούμε να αποκτούμε κατ' εξαίρεση στην πρωτογενή αγορά ομόλογα κρατών της Ευρωζώνης όταν τα εκδίδουν. Το κατά πόσο θα πρέπει να αγοράζουμε προσεχώς και ομόλογα χωρών της Ευρωζώνης από ιδιώτες επενδυτές, αυτό είναι απόφαση των πολιτικών. Το Έθνος της Κυριακής δημοσιεύει το σχέδιο που συζήτησαν στη Ρώμη οι τραπεζίτες που κατέχουν ελληνικά ομόλογα και περιλαμβάνει τρία σενάρια. Πρώτον, επιμήκυνση για 30 χρόνια των ομολόγων που λήγουν έως το 2020 με χαμηλότερα επιτόκια. Δεύτερον, ανταλλαγή όλων των ελληνικών ομολόγων με άλλα 30 ετή, είτε στο 100% της αξίας τους είτε με κούρεμα. Και τρίτον, επαναγορά ομολόγων στη δευτερογενή αγορά με μετρητά σε τιμές έως και 50% χαμηλότερες της ονομαστικής τους αξίας. Πάντως, οι φωνές που ζητούν γρήγορη και ξεκάθαρη λύση πληθαίνουν ακόμη και στο εσωτερικό της Γερμανίας. Η ηλεκτρονική έκδοση του Spiegel φιλοξενεί δηλώσεις του Helmut Kohl, ο οποίος χαρακτηρίζει επικίνδυνη την ευρωστρατηγική της Merkel. Θα μου καταστρέψει την Ευρώπη μου. Πάντως, πριν από λίγο, ο Helmut Kohl, με δηλώσεις του στην Bild, διέψευσε το δημοσίευμα του Spiegel, κάνοντας λόγο για φαντασιώσεις. Απάντηση στους ευρωσκεπτικιστές δίνει και η Αυστριακή Υπουργός Οικονομικών, η οποία ξεκαθαρίζει ότι τα χρήματα στην Ελλάδα έχουν δανειστεί και δεν έχουν χαριστεί, ενώ τάσεται υπέρ του να δοθεί περισσότερος χρόνος στην Ελλάδα για την αποπληρωμή του χρέους της. Δώσαμε στην Ελλάδα ένα δάνειο και για την αποπληρωμή του δίνουμε στους Έλληνες λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί κατανοούμε ότι χρειάζονται χρόνο για να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις τους, ώστε να μπορούν να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους. Η λύση του ευρωομολόγου που ζητούν κατ' επανάληψη οι ηγετικές φυσιογνωμίες της Ευρωζώνης απορρίπτεται εκ νέου από τον επικεφαλής της Bundesbank, ο οποίος στάσεται και κατά της αναδιάρθρωσης, τονίζοντας ότι η μόνη λύση είναι η δημοσιονομική πειθαρχία. Τίποτε δεν θα κατέστρεφε γρηγορότερα και σε βάθος χρόνου τα κίνητρα για μια σταθερή δημοσιονομική πολιτική από τη μια κοινή ευθύνη για τα κρατικά χρέη.